Μας το ζητήσατε και ήρθαμε να το κάνουμε. Ποιο? Να ψήσουμε τομαχοκ και βουβαλίσια μπριζόλα σε πλάκα αλατιού. Πάμε να δούμε πώς και τι θα κάνουμε. Έχουμε βάλει τις πλάκες αλατιού εδώ και πολύ ώρα, ούτως ώστε να αρχίσουν να ζεσταίνονται, να καούν, να αλλάξουν χρώμα. Όταν αλλάξουν χρώμα οι πέτρες αλατιού, ξέρουμε ότι είναι έτοιμες για να ψήσουμε. Τις δοκιμάζουμε με λίγο νεράκι. Okay. Καλό θα είναι να μην τα πολυβρέχουμε τα αλάτια. Μόνο και μόνο έτσι, ραντιστά για να δοκιμάσουμε. Τι γίνεται τώρα? Εάν θα ψήσουμε στην πλάκα αλατιού κατευθείαν το κρέας, χωρίς να λαδώσουμε, το κρέας θα γίνει πάρα πολύ αλμυρό. Έτσι λοιπόν εμείς θα κάνουμε. Πάνω στην πετρά θα ρίξουμε, θα κλείσουμε την ψησταριά καταρχάς, γιατί θα πάρει φωτιά αυτό. Θα αφήσω μόνο τον ένα πιλότο αναμένο και θα ρίξουμε πάνω στην πέτρα αλατιού λάδι. Όσο πιο καλά λαδωμένες είναι οι πέτρες, οι πλάκες του αλατιού, τόσο λιγότερο αλμύρα θα βγάλει στο κρέας μας και τόσο πιο εύκολα θα ψηθεί. Αφού βάλουμε το λαδάκι και αρχίσει και καίγεται, το αφήνουμε έτσι να καεί ελαφρώς, να πάει παντού, να καλύψει όλες τις τρύπες. Το αφήνουμε να βγάλει καπνό. Εδώ θα βάλω λίγο πάλι φωτίτσα. Και αφού ξεκινήσει και βγάλει και βλέπετε ότι αρχίζει και αφρίζει το λάδι πάνω στις πλάκες, τι κάνουμε? Ταμπονάρουμε ελαφρώς την πλάκα να πάει παντού το λάδι και να τραβήξουμε την περισσή ποσότητα. Αφήνουμε και πάλι τις πλάκες να ζεσταθούν αρκετά. Okay. Και ξεκινάμε. Πώς ξεκινάμε? Εδώ έχω μια βουβαλίσια μπριζόλα, την οποία πρώτα θα τη θωρακίσω, δηλαδή θα τις κάνω γραμμές. Δίπλα έχω αφήσει από τη σχάρα μου ένα κομμάτι ανοιχτό, το οποίο έχω δυνατή φωτιά και θα τις κάνω γραμμές. Για να μην μου χαλάσει όμως το κρέας, θα ρίξω μια μικρή ποσότητα λαδιού. Μικρή ποσότητα, ίσα ίσα για να δώσουμε μια λιπαρότητα στην αρχή. Αυτό το λάδι που θα βάλουμε στο κρέας θα βοηθήσει και το κρέας, ούτως ώστε να μην τραβήξει περισσότερο αλμύρα από τον πλάκα αλατιού. Όσο πιο καλά είναι λαδωμένη η πλάκα και το κρέας, τόσο καλύτερα είναι για μας, γιατί δεν θα γίνει πάρα πολύ αλμυρό το φαγητό. Εδώ το κρέας δεν το αλατίζουμε. Μπορούμε να το έχουμε μαρινάρει με διάφορα μπαχαρικά, αλλά όταν ψήνουμε σε πλάκα αλατιού δεν αλατίζουμε. Δίνουμε λοιπόν γραμμές στο κρέας, πρώτα στη βουβαλίσια μπριζόλα και μετά θα βάλουμε και το καταπληκτικό αυτό κομμάτι από ελληνική μοσχίδα, το τομαχοκ. Τώρα, τι θα κάνω? Πάνω στην πλάκα αλατιού θα ρίξω βούτυρο. Θα κάψω βουτυράκι. Μπορείτε να έχετε δίπλα στο πιάτο σας, δίπλα σε ένα τηγανάκι, λίγο λιωμένο βούτυρο ή λίγο βούτυρο νουαζέτ, δηλαδή αρκετά καμένο βούτυρο, και να ρίξετε την μπριζόλα επάνω. Και εδώ ξεκινάμε να ψήνουμε λοιπόν. Είναι ήπιο το ψήσιμο πάνω στην πλάκα αλατιού, δεν είναι πολύ έντονο. Okay. Και πάμε να ρίξουμε στη φωτιά μας και το τόμαχοκ. Το τόμαχοκ δεν θα το λαδώσω, γιατί είναι αρκετά χοντρό κρέας, αρκετά χοντρό κομμάτι και θέλω μέσα να τραβήξει αρμύρα, ούτως ώστε να γίνει νόστιμο. Αν το λαδώσω, όπως είπαμε και πριν, θα πάρει λιγότερο αλάτι. Το θυμάρι είναι φίλος μου και γι' αυτό το λόγο θα το ρίξω απάνω και στην πλάκα, ούτως ώστε να δώσει άρωμα, αλλά και στο κρέας. Και παράλληλα με αυτό θα ρίξω και χοντρά πιπέρια. Θα αρχίσουν να σκάνε, θα βγάλουν τα εθέρια τους πάνω στη λιπαρή ουσία που έχουμε ρίξει στην πλάκα αλατιού και θα μας κάνει ένα καταπληκτικό ψήσιμο. Το τόμαχο που βλέπετε αργεί να πάρει, είναι αρκετά χοντρό κομμάτι κρέατος.
και επειδή δεν το λαδώσαμε, γι' αυτό το λόγο δεν πήρε τόσο γρήγορα χρώμα, έτσι. Εδώ θα γυρίσω την πριζόλα μου, ούτως ώστε να ξεκινήσει να πάρει και από την κάτω μεριά γεύση, αρμύρα και άλλα πιπεράκια και λίγο ακόμα θυμάρι. Αργό ψήσιμο, ήπιο ψήσιμο, σωστό μαγείρεμα σε ένα κομμάτι ψητού κρέατος. Καλό θα είναι να το μεταφέρετε και γύρω-γύρω, ούτως ώστε να ρίχνουμε και λίγο τη θερμοκρασία από την πλάκα και έτσι τραβάμε και τη λιπαρότητα από το κρέας. Πάμε να δούμε το τόμαχοκ. Γυρνάω το τόμαχοκ και τα αφήνω, όπως είπαμε, να πάρει καλό χρωματάκι. Εδώ συνήθως στα μοσχάρια και στα βοδινά, σε όλα τα βοηδή, αυτός ο τένοντας εδώ σε αυτό το σημείο αρχίζει και γυρνάει το κρέας προς τα μέσα και γι' αυτό λόγο το έκοψα, το τεμάχισα, ώστε να μπορεί να πατάει παντού όλο το κομμάτι του κρέατος για να ψηθεί ομοιόμορφα. Τόμαχο λοιπόν και βουβαλίσια μπριζόλα. Βλέπετε εδώ το ζουμάκι που βγαίνει από τη βουβαλίσια μπριζόλα. Έτσι, έχει τραβήξει το αλάτι και τα βούτυρα μέσα το κρέας και πραγματικά όταν το δοκιμάσετε να το ψήσετε με αυτόν τον τρόπο θα φάτε ένα παρασκεύασμα, ένα απολαυστικότατο, ένα εκπληκτικό, και αυτή τη στιγμή μου τρέχουν τα σάλια, ένα εκπληκτικό, εκπληκτικό όμως φαγητάκι, ένα εκπληκτικό κομμάτι, ένας μεζές ο οποίος θα μείνει αξέχαστος. Βουβαλίσια μπριζόλα λοιπόν, ελληνικής εκτροφής. Εδώ θα κεράσω και έχει είναι τόσο μαλακό και όλο αυτό το κάνει, θα κεράσω το φίλο μου το Φώτη, αυτό λοιπόν το κάνει, όλο αυτό το κάνει ποιος, το κάνει η πλάκα αλατιού και το βούτυρο που προσθέτουμε για να το ψήσουμε. Περνάει όλο το βούτυρο μέσα στο κρέας γιατί ψήνεται ομοιόμορφα σε ήπια θερμοκρασία. Είναι μια γευστική εμπειρία, πραγματικά όμως κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και ειδονή. Περνάει όλο το βούτυρο μέσα, παράλληλα περνάει και η σχορή του αλάτι με τέτοιο τρόπο, ώστε αλατίζεται το κρέας παντού άψογα. Ανεπανάληπτο. Έτοιμο και το τόμαχοκ. Θα δοκιμάσουμε και από αυτό, φίλε Φώτη. Και εγώ λίγο. Okay. Δεν έχω λόγια. Τόμαχοκ από ελληνική μοσχίδα, ψημένη στην πλάκα λατιού. Δεν υπάρχει καλύτερος μεζές. Σας ευχαριστώ πάλι που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπούλα μας. Τσάω!